μας και βάλε μας Παρθένη Ρωμανία. Αηλή μας και βάλε μας Παρθένη Ρωμανία. Κρέμε τα μοναστήρια κι αγιάνεσο Χρυσόστομο κλειδέ έρνο κορπίστα. Την 19 Μαΐου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Σαμψούντας ο Μουσταφά Κεμάλ, αφού είχε πάρει 40.000 χρυσές λίρες από το Σουλτάνο για να βελτιώσει τις σχέσεις των δύο λαών, του ελληνικού και του τουρκικού, για όσα έσχη είχαν προηγηθεί από το 16 μέχρι το 19. Και αυτό είναι μοιημένο στο νεοτουρκικό κίνημα, χρησιμοποίησε και τις λίρες αυτές που είχε πάει και μόλις κατέβηκε, κήρυξε την επανάσταση εναντίον του Σουλτάνου. Και ήταν η απαρχή και το περιοδικό χτύπημα εναντίον του ελληνισμού, με στόχο να αφανίσουν τον πληθυσμό, ώστε επειδή στο Παρίσι οι μεγάλες δυνάμεις με πρόεδρο τον Αμερικανό Βίλσον είχαν αποφασίσει ότι πρέπει να δεθεί τέρμα σε αυτό το βάβαρο καθεστώς, το τελευταίο βάβαρο καθεστώς της Ευρώπης, και να δημιουργηθούν διάφορα κράτη ανεξάρτητα από τους γηγενείς, από την αρχαιότητα λαούς, και από αυτά που αυτοί είχαν προβλέψει ήταν το κράτος του Τερεξατή του Πόντου. Και ήθελαν αυτές οι παρακρατικές και άλλες κινήσεις των Νεοτούρκων να αφανίσουν τον πληθυσμό και άλλοι με ένα φόβο να φύγουν, ώστε εάν γίνει ειρήνη και έρθουν επιτροπές να καταμετρήσουν τον πληθυσμό που είναι και η βάση δημιουργίας ενός νέου κράτους, να βρουν τον ελάχιστο δυνατό αριθμό Ελλήνων. Το 50% του ελληνικού πληθυσμού στον Πόντο σφάχτηκε και εξοντώθηκε με απάνθρωπες μεθόδους. Χιλιάδες ήταν οι αγνοούμενοι. Ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι, η Ανατολή, η Τολίκα. 80 χρόνια μετά, η αδελφή της Σοφία, που ζει στον Εύασμο Θεσσαλονίκης, έχει ελπίδες ότι μπορεί να τη βρει κάπου ζωντανή. Του Δημήτρη του Τολμήρη, αυτά είναι τουρκόφωνοι, Τολμανίν Δημητρός λεγόταν. Έμεινε σε ένα χωριό ανάμεσα στην Πάφρα και στην Σαμψούντα, Γκυζίλ και όλοι λεγόταν. Εξαφανίστηκε όλη η οικογένεια στην περιπέτεια αυτή του Δυτικού Πόντου και η τελική φάση μας βρίσκει μέσα σε στρατόπεδο ορφανών στην Σαμψούντα, την μεγάλη αδερφή, την Σοφία, η οποία είχε ζει στον Εύεσμα, τότε 8 χρονών, και την μικρή την αδερφή την Ανατολή, την Τολίκα, 4 χρονών. Και ήρθε η ύφεση και η εντολή της ανταλλαγής. Οπότε το κράτος το τουρκικό, το κεμαλικό, είπε για να απαλλαγούμε από τη διατροφή αυτών των παιδιών, βάζοντας στα κάρα από τη Σαμψούντα πάνε προς την Πάφρα, να μην βρουν γείτονες, συγγενείς και φίλους, να φροντίσουν αυτοί για τα παιδιά, να απαλλαγούμε εμείς. Στη διαδρομή αυτήν, στα κάρα επάνω, είχαν αυτή την ατυχία τα παιδιά αυτά να έχουν έναν καραγωγέ, τον Χουσέιν, που ήταν μια άγρια μορφή, ή τους φανέζαν άγρια, και κάθε φορά που κοίταγε πίσω αυτοί φοβόντουσαν. Και κάποια στιγμή η μικρή Τολίκα είχε την σωματική της ανάγκη και φοβόταν το πει. Όταν έφτασε στο μεγάλο το ζώο, η Σοφία η μεγάλη είπε στον καραγωγέ τον Χουσέιν,
τον παρακάλεσε να σταματήσει για λίγο ώστε να κάνει μικρή την ανάγκη της. Ο άλλος θύμωσε ότι το μικρό θα μπορεί να χαλάσει τότε, γιατί ήταν λίγο ουρά από κάρα, να την αποκόψει από τα προηγούμενα κάρα. Γυρνάει πίσω, τον πιάνει από την πλάτη από τα ρούχα, τη σαβούτησε κάτω, έδωσε και μια καμπτζικά στο άλογο και έφυγε. Και τώρα η Σοφία, και η Σοφία η Καλπακίδου, το λέγεται αυτή, η οποία είναι και κατάκητη γυναίκα στον έφεσο μου, το διηγείται, γιατί αυτό είναι το, στα τελευταία της, είναι ο εφιάλτης που βλέπει κάτι τόσο, βλέπει τη μικρή το Λίκα να σηκώνεται από εκεί που την έριξε στα χώματα ο Ζεΐν, να τρέχει πίσω από το κάρο και να φωνάζει που ήταν τουρκόφωνη, μπατζίκα μάλλον παινή, αδερφούλα μου πάρε μου μαζί σου. Πέθανε, αλλά εμείς δεν ξέραμε πώς πέσαμε. Πέθανε, δεν ξέραμε. Ύστερα, φωνάζουμε πατέρα, πατέρα, και φωνάζουμε. Ύστερα, τον παπά μου μας πήραν από εκεί, σέρνοντας με ένα σχήρι και κουτσώντας. Και πήγαν οι μπουμπουμπουμπουμ, δεν ξέρω. Η μαμά μου, όταν έφυγαν από το χωριό, από την Πάφρα, όταν τους πήρανε από τους στρατώνες, τους πήγαιναν με τα κάρα. Πήγαιναν, ούτε ξέρει πού τους πήγαιναν. Πήγαιναν στην Πάφρα, λέει. Εκεί που τους πήγαιναν, η αδερφούλα του μικρή ήταν 4 χρονών. Ήταν αυτή, ήταν 7 και ήταν 4 χρονών και ζητούσε να πάει να κατουρίσει. Και αυτή η μαμά μου λέει στον αμαξά. Λέει η αδερφούλα μου θέλει να βγει έξω. Και εκείνος άπονος άνθρωπος την παίρνει από το χέρι και την πετάει κάτω. Εκείνη φώναζε από πίσω, πατσίκα άλπαινη. Θα πει σημαίνει αδερφούλα μου πάρε με. Εκείνος πιάνει από το χέρι του, πετάει έτσι σαν ξύλο. Και το καρό οδηγάει. Όταν οδήγησε, επειδή το κοριτσάκι από μίσο μου φωνάζει πατσίκα, πατσίκα. Γιατί όταν επειδή μεγάλη μου πατσίκα έλεγε. Και δεν μπορούσα να πάρω. Το παιδί σκοτώσαν, πήραν τι έκαναν δεν ξέρω. Γιατί μικρούλα ήταν και αν δεν έζησε, εδώ πέρα του είχε μια μαυρούλα από γεννηθείς. Και έλεγαν γεννηθήκε και έτσι έγινε ένα μικρό μαυρούλα. Αν έζησε δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Πολλές φορές ονειρεύεται και νομίζει ακόμη φωνάζει η αδερφή της. Ακόμη φωνάζει και λέει έστω να άκουγα μια φορά το αυτό της να την έβλεπα και ας πέθανα. Ήταν το συγκεκριτικό ότι συγκίνησε και τους Τούρκους αυτό το βιβλίο και ιδιαίτερα συγκίνησε γιατί έχω έναν και έναν φίλο φαρμακοποιό στην Πάφρα ο οποίος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα επειδή η Τολίκα 4 χρονών αν επέζησε και την πήγε κάποια οικογένεια του Γηγή θα ήταν εύκολο να ανακαλυφθεί επειδή είχε γεννηθεί με ένα πολύ μεγάλο λεκέ στο πρόσωπο. Ο Σαφέτα Ασλάν αυτό το όνομα του φαρμακοποιού αμόλυσε υποτακτικούς και φίλους και τα λοιπά σε όλα τα χωριά εκεί γύρω στα βουνά να ψάξουν αν υπάρχει ή αν υπήρξε ποτέ εκεί η γυναίκα κάποιες ηλικίες μεγάλης μετέπειτα, η οποία και να πέθανε και να είχε ένα τέτοιο μεγάλο λεκέ. Δεν βρέθηκε τίποτα, οπότε σημαίνει και ήταν αυτή μια έρευνα από τον Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο της χρονιάς εκείνης. Αυτό σημαίνει ότι εκεί το βράδυ είτε φάγανε άγρια ζώα ή πέθανε και χάθηκε εκεί πάνω στα βουνά το μικρό του κοριτσάκι. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε όμως ο Σαφέτα Σλάν με τη γυναίκα του 82 του κορίτσια εδώ στην Ελλάδα για να γνωρίσει την κυρία Σοφία. Ήταν τρομερό γιατί και δύο μιλάγανε τουρκικά. Και ήταν μεγάλη συγκίνηση. Το μόνο που τον παρακάλεσε ήταν να μην της πεις της κυρία Σοφίας ότι έπαψες να ψάχνεις. Άστης την ελπίδα ότι ακόμα ψάχνεις. Διότι αυτή δεν έχει βέβαια τώρα την νοημοσύνη να καταλάβει τις αποστάσεις των χρόνων της χρονικής ότι τόσοι μήνες περάσανε δεν βρέθηκε. Αλλά μην ακούσει και τη σκληρή απάντηση ότι
τελείωσε, δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Άστε με την ελπίδα ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα να βρεθεί. Παρόμοινη που χάθηκε την περίοδο της γενοκτονίας. Ο ιερέας πατέρας της και η μητέρα της σφαγιάστηκαν. Η ίδια βρήκε καταφύγιο σε μια οικογένεια Τούρκων. Στα γεράματά της άρχισε να θυμάται την ποδιακή της γλώσσα, τους γονείς της, τα αδέλφια της. Η ιστορία της έγινε βιβλίο από τον συγγραφέα Γιώργο Ανδράδη και πουλήθηκε στην Τουρκία 250.000 αντίτυπα. Τελικά η Ταμάμα βρήκε την αδελφή της. Τα ψέματα του μου και μπορώ άλλο να υποφέρω. Όλα που σλούκια του μου και μπορώ άλλο να υποφέρω. Μα δεν πήγε ποτέ ποντιακά, όταν περνούσε κάποιος από μπροστά της να λέει στα ποντιακά. Ήταν κάτι σαν το υποσυνείδητο να είχε πίεση του υποσυνείδητου. Επάρτε με και πάτε με. Ίσα με τη Έσπιο στο Ιωφύρ, εγώ θα βρήκω το σπίτι. Δηλαδή υπήρχε μια τύψη συνειδήσεως ότι άφησε τους δικούς της για ένα κομμάτι ψωμί και νόμιζε ότι αν την πάνε μέχρι το γεφύρι της Έσπιε θα βρει το σπίτι της και θα βρει τους ανθρώπους της. Και τότε τα παιδιά είπαν στη μάνα, τι είναι αυτό η γλώσσα που μιλάει. Και η μάνα δεν θα το πει γιατί δείξε τις αντιδράσεις του γιου, γιατί ο γιος ήταν ένα παιδί μεγαλωμένο μέσα σε σχολεία με τουρκικά κτλ. Και την είχε μεγάλη αδυναμία μην τον προβληματίσει και αναγκάστηκε να το πει στη μία κόρη της, η οποία κόρη δούλευε σε μια υπηρεσία κρατική. Αυτή το πέρασε στην Ερυθρά ημισέλινο. Η Ερυθρά ημισέλινο το πέρασε στην Ελλάδα, όπως ακούγαμε παλαιότερα και στις εφημερίδες διαβάζαμε ανακοινώσεις, αλλά πέρασε απαρατήρητο. Τι θυμόταν και τι έγραψε η κοπέλα που της είπαν, που είπε η Ταμάμα. Είπε ότι είμαι την Παπαγιάννη, την Κοτράντον, το τρίτο του κορίτσι. Είμαι δηλαδή, όπως λέγαμε στα ποντέα, ο Κοτρίδης ήταν τον Κοτράντον. Του Παπαγιάννη του Κοτρίδη, το τρίτο του κορίτσι, είχε δύο αδελφές, την Σιμέλα και την Μαρίκα, και ότι οι άλλοι όλοι χαθήκανε στον δρόμο για τη Σεβάστια, ότι στη Σεβάστια διαχωρίστηκαν από τους αδελφές μου. Τελικά, ύστερα από χρόνια αναζητήσεων, εντοπίστηκαν στην Ελλάδα οι συγγενείς της Ταμάμα. Το 1972 ο Γιώργος Ανδράδης και η αδελφή της Ταμάμα Σιμέλα πήγαν στην Τουρκία και την βρήκαν. Η συνάντηση ήταν συγκλονιστική. Είχαμε στο διαμέρισμα που ήταν η οικογένεια και χτύπησαν το κουδούνι. Από όξω ήμασταν εγώ, η Σιμέλα, η δεύτερη αδελφή της Ταμάμα από την Ελλάδα, την οποία συνόδευσα διαλόγους της ηλικίας της. Η κόρη της ήταν φίλη και συμμαθήτης με την αδελφή μου και με παρακάλεσε λόγω των γεωργών στην Τουρκία να συνοδεύσω τη μητέρα της σε αυτό το ταξίδι. Και από πίσω από την πόρτα ήταν η Αϊσέ, η Ταμάμα και οι τρεις κόρες με τα παιδάκια τους. Και ανοίγουν οι πόρτες. Σε κλάσμα τα δευτερόλεπτα πέφτει μία αδερφή στην αγκαλιά της άλλης. Ο Καϊχάν που μας συνόδευε μαζί με τη γυναίκα που έπεσε λιγόθυμος κάτω με νερά, κακό φασαρία. Ήταν από τον παππού εντολή, κανείς δεν θα μάθει ότι έχει ρωμαϊκή καταγωγή, να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Θα ξέρετε ότι είναι μια παμαγνή μας ανεψιά που έμεινε ορφανή και ζει μαζί μας η Ταμάμα. Και όταν αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία, είχα δει γυναίκες σαν στρατηγών και αξιωματικών που κλαίγανε και λέγανε ζούσαμε τόσα χρόνια μαζί της, εδώ και τέτοιο δράμα. Που είναι μια άλλη συγκλονιστική ιστορία, αφού ήταν από αυτούς που έμειναν πίσω. Παιδί τότε έμεινε στον πόντο για να φροντίζει την κατάκητη θεία του. Οι συγγενείς του ήρθαν στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, επέζησε ολομόναχος σε μια καλύβα πάνω σε ένα βουνό. Ο Θόδωρος έμεινε εκεί για να δει να αποτείνει νερό στην κατάκητη θεία του, την οποία μάλιστα ήταν πολύ συγγερασμένη από την αρρώστια, την ονόμαζε Γιάγια, μέχρι που πέθανε. Μετά άρχισε να γίνεται μία έφοδος σε αργό ρυθμό από τα χωριά τα μουσουλμανικά που ήταν, είχαν υπεπληθυσμένα, στέλνουν τα παιδιά τους στα νέα χωριά της Μαζούκας που είχαν σπίτια άδεια. Ήρθαν και στο χωριό Στάμα,
τον διώξατε από το σπίτι που έμενε και πήρε το σπίτι αυτή η οικογένεια που επέλεξε αυτό το σπίτι για να το πάρει δικό της. Τώρα θυμήθηκε ο μικρός Θοδωρής ότι στο βουνό επάνω και ο παππούς του είχε βάλει ένα χιλιόμετρο απόσταση από το χωριό, είχε χτίσει μια καλύβα πέτρινη, αν είναι πάνω στο όρος που λέγανε, για να κόψει κάτι δέντρα και τον πιάσει καμιά θύελα να έχει καταφύγιο. Πήγε εκεί και έζησε μέχρι τα τελευταία του χρόνια. Εκεί τον ανακάλυψα εγώ, τον έχω μάλιστα και βιντεοσκοπήσει και έκανε, τον πάντεψαν αργότερα, τον κάναμε ο Μεθανό, τον ονομάσαν Εμέλ και βάλανε μετά επί Κεμάλ το επίθετο Γκαρίπ που σημαίνει ο έρημος.